Ο δραμηνός στην καταγωγή αθλητής του Taekwondo, των Σωμάτων Ασφαλείας, που υπηρετεί ως ειδικός φρουρός στην ελληνική αστυνομία, κατάφερε να κερδίσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σωμάτων Ασφαλείας, Αστυνομικών και Πυροσβεστών, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη με ημέρα εκκίνησης την 24η του Ιουνίου, ένα μεγάλο κατόρθωμα και να κάνει όλη την χώρα ιδιαίτερως υπερήφανη, γιατί κατάφερε να ανεβεί στο βάθρο των νικητών για ελάχιστα μόρια μόνον στο ασημένιο μετάλλιο να πάρει, να το κερδίσει με την αξία του και όχι βεβαίως το χρυσό που ήταν αρχικά ο στόχος. Παρ' όλα αυτά ο Νίκος Μποδόσογλου το χαίρεται ιδιαίτερα και στέλνει μέσω αυτού ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ελλάδα, αφιερώνοντας αυτό το μετάλλιο στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, να είμαστε μαζί και με πίστη να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Ο δικός του στόχος να ξανανεβεί στο βάθρο. Αυτή τη φορά να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο που του το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Ήταν μοναδική εμπειρία στην Αμερική. Ήταν στόχος εδώ και πολλά χρόνια που αγωνίζομαι μαζί με τον προπονητή μου, τον κύριο Τζανακάκη Νικόλαο, που είναι από την Κεσαριανή στην Αθήνα. Και καταφέραμε να φτάσουμε σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Αν και θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και το χρυσό. Κάναμε κάποια λάθη στο τέλος και χάσαμε το χρυσό. Πάντως και να πούμε την αλήθεια, και εδώ στην Ελλάδα, λίγο πριν πας στη Νέα Υόρκη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατάφερες να ξεπεράσεις και την κατηγορία σου. Αγωνίστηκες στα 68 κιλά, νομίζω. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ και από το 2013 είμαι πρώτος στην Ελλάδα στο παλιό πρωτάθλημα που γίνεται με τα σώματα ασφαλείας. Η κατηγορία μου ήταν να παίξω 68 και με βάλανε σε μία παραπάνω και παίξω 74. Mm-hmm. Και κατάφερα και εκεί να βγω πρώτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να καταφέρεις πάνω από την κατηγορία σου με παραπάνω κιλά ο άλλος, να καταφέρεις να βγαίνεις πρώτος. Τώρα ανήκεις στην ομάδα της Κεσαριανής. Τώρα ανήκω στην ομάδα της Κεσαριανής. Για όλα αυτά αγωνίστηκες πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, από 8 χρονών έχουν ξεκινήσει όλα, από εδώ από τη Δράμα. Πολλή προπόνηση, πολλές προετοιμασίες στο εξωτερικό, πολύ πόνος και πιστεύω αυτό δεν είναι τίποτα βασικά, θα έρθουν και άλλα πολλά πιστεύω. Πιστεύω ότι να πάνε όλα καλά και να έχουμε μεγάλες νίκες. Σε μια τόσο κρίσιμη εποχή που η ελληνική κοινωνία νιώθει ότι έχει χάσει ένα μέρος της εθνικής της κυριαρχίας, νιώθει ταπεινωμένη, νιώθει λιγότερο περήφανη, νομίζω ότι τέτοιες νίκες τις ξαναδίνουν το γόητρο και το απολαμβάνουν όλοι μαζί. Αυτό το εισέπραξες, το ένιωσες? Εννοείται. Και το εισέπραξα πάρα πολύ στην Αμερική με τους ομογενείς εκεί, που ήταν πάρα πολλοί και μας στήριξαν πάρα πολύ και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Τους κάναμε πολύ χαρούμενους και πολύ περήφανους και πιστεύω και όλη την Ελλάδα εδώ. Νίκο, τι σου χαρίζει το Taekwondo? Είναι ένα άθλημα που βοηθάει στην αυτοκυριαρχία βεβαίως, τονώνει την αυτοπεποίθηση, αλλά χρειάζεται ένας αγώνας και με τον ίδιο σου τον εαυτό. Εννοείται ότι βοηθάει πάρα πολύ. Το Taekwondo είναι ένα ξεχωριστό άθλημα, είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Είσαι πάρα πολύ συγκρατημένος, έχεις πολύ σεβασμό, έχεις πολύ πειθαρχία, είναι πολύ διαφορετικό. Και γενικά ο αθλητισμός, θα ήθελα να πω σε όλες τις οικογένειες που μας βλέπουν και τα παιδιά τα μικρά, καλό είναι οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό. Και ας μην κάνουν πρωταθλητισμό. Απλά αν γυμνάζονται, πρώτα απ' όλα είναι υγεία για τους ίδιους, για τα ίδια τα παιδιά. Και αργότερα, αν θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, θα βοηθήσει τα παιδιά έτσι ώστε, αν μπορέσουν να κάνουν κάποια νίκη, να πάρουν κάποια μόρια για να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο αργότερα στο σχολείο τους. Θα βοηθήσει πάρα πολύ.